μετά από τη σύντομη τοποθέτηση που θα κάνω, μπορεί να τοποθετηθεί και να πει τις απόψεις του κάθε μέλος, κάθε δημοτικό σύμβουλος, κάθε μέλος της δημοτικής κοινότητας, αλλά και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων σχετικά, και βέβαια να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσεις έχετε σχετικά με τα τεκτενόμενα στο Δήμο μας. Σε λίγες μέρες από σήμερα συμπληρώνεται 1,5 χρόνος από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου από τη Δημοτική Αρχή, που προέκυψε μετά τις εκλογές του Μαΐου του 2014. Και παρόλο που τα τελικά αποτελέσματα έδιναν ένα ηχηρό μήνυμα και ήταν ένα ηχηρό μήνυμα από τους πολίτες προς την παρούσα Δημοτική Αρχή, ο κύριος Βασκόπουλος και οι ασκούντες στη διοίκηση του Δήμου κάναν και κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν ότι δεν καταλάβανε αυτό το μήνυμα. Θα τους θυμίσω και θα σας θυμίσω και εσάς ότι η διαφορά ήταν μόλις 200 ψήφους περίπου. Σε ένα σύνολο συμπολιτών μας που ψήφισαν 18.000 τη δεύτερη Κυριακή. Μπορεί αυτό για τους ανθρώπους που στηρίζουν τις τακτικές του κυρίου Βοσκόπουλου να είναι να μην είναι μικρή η διαφορά. Αλλά σίγουρα δεν είναι και μεγάλη. Κρύβει αυτό το μήνυμα ή αποκαλύπτει, άμα θέλετε, αυτό που για μας ήταν και μήνυμα από την πρώτη στιγμή που συναποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το συνδυασμό και να διεκδικήσουμε τη Δημοτική Αρχή. Ένα μεγάλο μήνυμα από τους πολίτες που εμείς το πιστεύαμε και που πρέπει και η Δημοτική Αρχή να εκπέμπει προς τους πολίτες, και δεν άλλο από την ισονομία απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μας, τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και τη δημοκρατία στη λειτουργία του Δήμου, αλλά και στην καθημερινότητα του πολίτη. Εάν οι συμπολίτες μας πίστευαν ότι όλα αυτά ήταν καλώς καμωμένα την προηγούμενη θητεία του κ. Βοσκόπουλου, θα του έδιναν μια περίτρανη νίκη για να συνεχίσει τον ίδιο τρόπο της διοίκησης του Δήμου, πράγμα που δεν έγινε και δεν μπορεί να το παραγνωρίσει. Αλλά και αν κάποιοι τον πίστεψαν τότε, σίγουρα τώρα με αυτά που βλέπουν και αυτά που διαδραματίζονται στο Δήμο μας, έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη και κάθε ελπίδα. Δεν θέλω για άλλη μια φορά να αναφερθώ πώς επιτέχθηκε αυτή η οριακή πλειοψηφία, με τι πιέσεις, με τι απειλές, με τι ανέφικτες υποσχέσεις, με τι ψέματα και παραμύθια το βιώνει και σήμερα ο ελληνικός λαός, για να υπάρξει ο κύριος Βοσκόπουλος στην ψήφο των συμπολιτών μας. Σήμερα ήρθαμε εδώ, 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου Φλόρινας από τη δημοτική αυτή αρχή, για να δούμε μαζί, αν θέλετε, αλλά και κυρίως να ενημερώσουμε μέσω της δικιάς σας δουλειάς τους συμπολίτες μας. Βέβαια, μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο προσπαθήσαμε με διάφορους τρόπους και να ενημερώνουμε και να αντιδράμε σε όλα αυτά που θεωρούμε κακώς κείμενα. Με μια συνέντευξη που δώσαμε, με δελτία τύπου, που για να λέμε και τα δικά μας λάθη δεν ήταν τόσα πολλά ή ανάλογα με τις περιπτώσεις που θα έπρεπε να είναι για να είναι ενημερωμένος ο κόσμος, για να υπάρχει καλή ενημέρωση των πολιτών, αλλά ακόμα και με την αποχώρησή μας 2 φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο, από συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, για συγκεκριμένους λόγους. Μια φορά για τη συμπεριφορά απέναντι στους προέδρους που έχουν εκλεγεί με το συνδυασμό μας, και μια φορά για 2 περιπτώσεις στην ίδια συνεδρίαση, η μία αφορούσε τα ΚΔΑΠ, θα τα αναφέρουμε παρακάτω, και τον τρόπο που λειτουργήσε η Δημοτική Αρχή σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά και την ανάθεση συστάδας, που παρόλο που υπήρχε απόφαση, δόθηκε η συστάδα στον ίδιο άνθρωπο, που υπήρχε απόφαση του άρθρου 152. Γι' αυτό και είχαμε αποχωρήσει.
Θα σας αναφέρω επιγραμματικά, όσο μπορώ, με μια μικρή ανάλυση, το κάθε φαινόμενο αδιαφάνειας, έτσι θελισμού, παρατυπίας, έλλειψης διαλόγου, προγραμματισμού δράσεων, αδιαφορίας, ευνοιοκρατίας και απουσίας έργων και υποδομών, που πιστεύομαι ότι είδαν τα μάτια μας και είδαν και οι συμπολίτες μας αυτόν τον 1,5 χρόνο. Φυσικά η σειρά δεν είναι ενδεικτική του κάθε γεγονότος, ούτε τα ιεραρχήσαμε με την βαρύτητα ή τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα γεγονότα και σε ποια μερίδα των συμπολιτών μας ή σε κάποιους από τους συμπολίτες μας, και αυτό αφήνουμε ο καθένας να το κρίνει μόνος. Πρώτο θέμα, θα θέσω το θέμα της ενημέρωσης και το δελτίο τύπου του Δήμου. Έχουμε ζητήσει από την Πρόεδρο, μετεπιτάσσεως δύο φορές από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκδίδει ένα δελτίο τύπου της συνεδρίασης το Προεδρείο. Γιατί αυτό που έρχεται σε εσάς είναι το δελτίο τύπου που εκδίδει το γραφείο του Δημάρχου, το οποίο αναφέρει ότι σε αυτά τα θέματα υπήρχε ομοφωνία και σε αυτά τα θέματα περάσαν κατά πλειοψηφία γιατί δεν ψήφισαν αυτοί. Εμείς όμως αιτιολογούμε σε κάθε περίπτωση γιατί δεν ψηφίζουμε ένα θέμα. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, ούτε η πολιτική μας παιδεία. Εκεί που μπορούμε να συμφωνήσουμε, εκεί που συμφωνούμε, υπερψηφίζουμε τα θέματα, και εκείνα που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ομοφωνία, υπάρχει ομοφωνία. Εκεί που διαφωνούμε, αιτιολογούμε τους λόγους της διαφωνίας μας. Πράγμα όμως που δεν περνάει ποτέ σε καμία ενημέρωση των συμπολιτών μας. Φταίμε και εμείς που δεν εκδίδουμε ένα δελτίο τύπου για να πούμε τι ακριβώς, για ποιον ακριβώς λόγο δεν ψηφίσαμε τα συγκεκριμένα θέματα. Από εδώ και πέρα θα γίνεται ανελιπώς. Γιατί όσες φορές και αν το ζητήσαμε, φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Σαν να μην μιλάμε. Αλλά έτσι δεν υπάρχει ενημέρωση. Και αν δείτε ότι σε πάρα πολλά θέματα που τα βλέπετε όταν έρχονται τα δελτία τύπου, σύσσωμη αντιπολίτευση καταψηφίσει. Γιατί άραγε? Τα βρήκαμε όλοι μαζί και θέλουμε να χτυπήσουμε την καλή προαίρεση της Δημοτικής Αρχής. Δεύτερον, είπα επιγραμματικά, θα τα λέω όσο μπορώ. Η υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με τον νόμο του Καλλικράτη για απολογισμό του έργου των πεπραγμένων του έτους μέχρι τις 31 του επόμενου έτους. Πράγμα που δεν έγινε. Πράγμα που γνωρίζετε εσείς οι δημοσιογράφοι ότι το έκανε η περιφέρεια. Με όποιες αντιδράσεις μπορεί να έχει. Αλλά με επίσημες προσκλήσεις σε όλους τους φορείς για να τοποθετηθούν, να ακούσουν, να μάθουν, να ενημερωθούν. Αυτά εν κρυπτό, να νομίζουμε ότι έτσι θα περάσουμε αυτά που θέλουμε, δυστυχώς δεν περνάνε. Και βέβαια, σας τοποθετηθεί σε αυτό και ο συνάδελφος ο κ. Παπασωτηρίου, γιατί έχουμε δικαίωμα και θα κάνουμε εμείς αυτό που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε. Και να τους αναγκάσουμε, να τους σύρουμε να κάνουμε απολογισμό. Τρίτον, η τηλεθέρμανση. Εδώ αν αρχίσουμε να μιλάμε, θέλουμε μια μέρα συζήτηση. Όλοι οι Φλωρινιώτες γνωρίζουν τι υποσχέσεις είχαν δοθεί. Όλοι οι Φλωρινιώτες γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Το 15 πέρασε, δυστυχώς για τον κύριο Βασκόπουλο, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Και δεν μπορεί να φταίνει άλλη. Εμείς που βιώσαμε από κοντά και την προηγούμενη διεργασία με τον πρώην Δήμαρχο του Παπαναστασίου, ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη και πώς δεν προχώρησε τότε και για ποιους λόγους.
τα γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, πιστεύω, και δεν θέλω να αναμασάμε τα ίδια πράγματα. Η ουσία είναι ότι δόθηκαν κύβδηλες υποσχέσεις στους Φλωρινιώτες. Οι Φλωρινιώτες εξακολουθούν να μην βλέπουν ένα σοβαρό έργο υποδομής, ένα έργο πνοής και ανάπτυξης αυτού του τόπου, στηριζόμενη στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του κ. Βοσκό. Προχθές μάλιστα μας είπε ότι το 19 και αν δεν προκύψει κάτι, το 19 που έχουμε πάλι εκλογές, για να τάξουμε τα ίδια, αντί να κάτσουμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί για αυτόν τον τόπο, έχουμε συνεχίζουμε να δίνουμε ψεύτικες υποσχέσεις. Τέταρτο μεγάλο θέμα. Διάφλο. Ξέρει κανένας από εσάς το Διοικητικό Συμβούλιο? Με ποιο Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί σήμερα η Άμφλο? Τι έγινε με την περιβόητη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου? Γιατί όλα αυτά γίνονται κρυπτό? Πόσο οφείλει η Άμφλο σε τρίτους? Πόσο προσωπικό απασχολεί? Αυτό το προσωπικό πληρώνεται ή έχει να παίρνει? Υπάρχουν χρέη προς τους εργαζόμενους? Τι έγινε εκείνη η περιβόητη υπόθεση με τον ΦΠΑ που δεν είχε αποδοθεί? Αυτά δεν έχει υποχρέωση ο Δήμαρχος ως κύριος μέτοχος και πρόεδρος της Άμφλο να τα πει στον κόσμο, να τα πει στους πολίτες? Ποιος σε πρέπει να τα πει? Για πέστε μου δηλαδή να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Και βέβαια δάψα τελευταίο το ζήτημα των διαταγών πληρωμής που έχουμε κάνει εργολαβία. Δεν περνάει ένα έργο, το παίρνουμε έτσι όπως το παίρνουμε, το αναθέτουμε μια σύμβαση όπως την αναθέτουμε, χωρίς να κοιτάμε πρόχειρα γρήγορα για να γίνει η δουλειά, και όταν δεν περνάει από τον Επίτροπο, πηγαίνουμε, βγάζουμε μια διαταγή πληρωμής, που βεβαίως το δικαστήριο θα βγάλει ότι πρέπει να πληρωθεί ένας άνθρωπος που έκανε τη δουλειά του, ή ένας φορέας, ή άνθρωποι, ή μια αναπτυξιακή, ή ο καθένας. Γιατί εμείς δεν κάναμε σωστά τη δουλειά μας, θα υποχρεωθεί όμως ο Δήμος να πληρώσει. Ο Δήμος είμαστε όλοι μας. Όλοι οι συμπολίτες. Αυτός είναι ο Δήμος. Πέμπτο. Ταγδά. Περιβόητη υπόθεση με την αποχώρησή μας. Τη δεύτερη αποχώρηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς ψηφίσαμε στη δημιουργία. Είναι ευρωπαϊκό, μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, από λεφτά της Ευρώπης, η δημιουργία, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, και βέβαια μας βρίσκει σύμφωνος. Αρκεί να γίνει έτσι όπως πρέπει. Όπως επιβάλλει, όπως επιτάσσει ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και με πλήρη διαφάνεια. Ανταυτού τι είδαμε? Ότι τα ΚΔΑΠ γίνανε για να βολευτούν κάποια παιδιά. Και όπως έχω πει πολλές φορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ το ποια παιδιά είναι δεν θα το αναφέρω ποτέ. Γιατί δεν έχω κανένα θέμα με τα παιδιά που μπήκαν. Με αυτούς που λειτουργούν έτσι, με αυτούς που θέλουν να λειτουργούν έτσι, που χωρίζουν τα παιδιά της Φλόρινας σε παιδιά και από παιδιά, με αυτούς έχω θέμα. Και θα συνεχίσω να. Δεν είναι τα δικά μας παιδιά και τα άλλα από παιδιά. Κάνεις την προκήρυξη όπως πρέπει. Καταθέτουν τα χαρτιά όπως πρέπει. Και αυτοί που έχουν τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να δουλέψουν στο πρόγραμμα και να πληρωθούν. Και επειδή κυκλοφόρησε και το αν θα χαθούν πόροι, το είπα και στην κοπή της πίτας. Πόροι θα χαθούν τώρα. Και να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί δεν επιλέξει μη δαπάνη η πληρωμή όταν δεν έχει γίνει σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτείται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και αυτό είμαι απόλυτος και ξεκάθαρος. Τώρα τα παιδιά αυτά θα πληρωθούν από τον Δήμο. Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα. Και όσα λεφτά είναι, θα έπρεπε να είναι για τη μισθοδοσία των παιδιών αυτών, θα κοπούν από το πρόγραμμα. Τώρα θα χαθούν λεφτά. Όχι όταν έλεγα εγώ ότι δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Και βέβαια εδώ είμαστε
και θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία, γιατί ενώ μας είχαν πει ότι αυτό έγινε 2 μήνες μέχρι να προλάβουμε, έχουν περάσει 3,5-4 μήνες και συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Έκτον, αναθέσεις. Ό,τι και να πω για αυτό το θέμα, εκτός ότι έχω γίνει κουραστικός, αλλά δεν νομίζω να ενημερώνω και κανένα, γιατί αυτό το ξέρουν και οι πέτρες στη Φλόρα. Ότι σπάμε τα έργα σε μικρά, έτσι όπως βολεύει, για να δίνουμε αναθέσεις, πλέον έχει γίνει καθεστώς. Προχθές ήρθαν οι προμήθειες, του έτους 16, τις οποίες καταψηφίσαμε. Γιατί? Οι προμήθειες πρέπει να γίνουν. Αλλά δεν μπορεί, στηριζόμενο στο ότι μας είπε η αρχή ότι πρέπει να τα χωρίζουμε αναδημοτικό διαμέρισμα, εμείς να σπάμε τις δουλειές αναδημοτικό διαμέρισμα. Γιατί η προμήθεια δεν μπορεί να λέμε προμήθεια υλικά συντήρηση επισκευή, λοιπόν, εγκαταστάσεων υπηρεσία ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ φρόνηση 15, ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ μελίτη 15, ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ περάσματο 15, ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ κλινών 15. Εάν εσάς δεν σας προβληματίζει ότι όλα τα έργα είναι 15 και κάτω, εμένα με προβληματίζει. Και με προβληματίζει πάρα πολύ. Για ομοειδή έργα που θα μπορούσαν. Προμήθεια, κάπου γράφει, για τα δέσποτα σκυλιά. 7.500 στους 3 δήμους. Και ένα σωρό τέτοιο. Τα υπάρχουν στην διάβγεια, μπορούν να τα δουν οι συμπολίτες μας, αλλά μπορεί και όποιος θέλει να τα ζητήσει από εμάς για να τα δει και να καταλάβει τι γίνεται. Και όπως έχω πει πολλές φορές, τις απευθείας αναθέσεις για επίγουσες καταστάσεις και περιπτώσεις, πολύ σωστά ο νομοθέτης έδωσε το δικαίωμα στο Δήμο να τις χρησιμοποιεί. Για να κάνει χρήση αυτού του μέτρου για περιπτώσεις που είναι αναγκαίες. Όχι για να κάνει κατάχρηση, για να χωρίζει τους εμπόρους, τους επιδιδευματίες, τους φλωρινιώτες σε δικούς μας και όχι. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Εδώ έχουμε καταντήσει. Είναι φίλος μας αυτός που έχει τη ταβέρνα, παράδειγμα του Σκάρι. Θα πάρει το 90% και το 10% το μοιράσουμε σε άλλους 5. Όχι, δεν γίνεται. Και δεν είναι σωστό να γίνει. Όπως είπα, γι' αυτό το θέμα θα μπορούσαμε να μιλάμε κάνα 2 μέρες και λίγες, λέω. 7. Προχθές βγήκε, ήρθε ο κύριος Δήμαρχος και αποχώρησε και αμέσως μετά τη συζήτηση αυτού του θέματος για το θέμα της απόφασης του ΣΤΕ στη μετακίνηση των υπηρεσιών του Δήμου, της τεχνικής υπηρεσίας και της πολεοδομίας στο δημοτικό κατάστημα του περάσματος και το δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου Περάσματος και του πρώην Δήμου Μελίτης. Και μάλιστα ανερυθρίαστα μας είπε ότι με δικαίωσε το ΣΤΕ. Εάν τον δικαίωσε αυτόν ως δήμαρχο το ΣΤΕ, γιατί είχαν προσφύγει οι μηχανικοί? Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή κάποια στιγμή σε αυτό το τόπο. Δικαιώθηκα, λέει, γιατί εγώ ήθελα να μην φύγουν από τη Φλόρινα, αλλά φύγανε γιατί δεν μπορούσα να βρω χώρο. Δεν μπορούσα να βρεις. Δεν έπρεπε να ψάξεις, να δεις τι λέει η νομοθεσία και να ψάξεις να βρεις το χώρο. Σήμερα γιατί ψάχνεις? Και αφού δικαιώθηκε ο κύριος Δήμαρχος σε αυτή την περίπτωση από την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί πήγε και ζήτησε νομική συμβουλή από δικηγόρο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, για το πώς πρέπει να λειτουργήσει? Και γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο που ήρθε το θέμα προς συζήτηση, μετά από επιστολή, από τον Νοέμβριο βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, ήρθε μετά από επιστολή των μηχανικών προχθές στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μας έφερε ούτε την απόφαση του ΣΤΕ, ούτε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου? Εγκρυπτώ. Είμαι ο άρχον
το άπαν σύμπαντος και αποφασίζω μόνος μου να κάνω ό,τι θέλω. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Και αν νομίζω ότι δικαιώθηκε με το ΣΔΕ, κοιμάται σε λάθος πλευρό. Και το ξέρουνε. Και οι συμπολίτες μας και οι υπάλληλοι και οι μηχανικοί. Ο Σύλλογος των Μηχανικών. Γιατί αν ήθελε να δικαιωθεί, δεν θα τους έστελνε εκεί με όλες τις αντιδράσεις τότε. Στις οποίες ήμουν αγνώστης και εγώ ως βουλευτής. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Όγδο. Συμπεριφορά στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Είναι εδώ κάποιοι πρόεδροι, αυτοί που μπόρεσαν να έρθουν εξαιτίας της δουλειάς τους, θα τοποθετηθούν. Γι' αυτό το θέμα φύγαμε την πρώτη φορά. Και να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Δεν είναι δυνατόν εκεί που έχω πρόεδρο δικό μου, σε εισαγωγικά είναι δικό μου, γιατί οι πρόεδροι όλοι εκλέχτηκαν από καθένας από την τοπική του κοινότητα. Άρα είναι πρόεδροι εκλεγμένοι. Δεν είναι του Στάθη ή του Βοσκόπουλου. Είναι εκλεγμένοι από τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας. Δεν μπορεί εκεί που είναι εκλεγμένοι με το συνδυασμό του κυρίου Βοσκόπουλου να είναι υπεύθυνοι για τις ατομικές ανάγκες, για την ξύλευση, αλλά εκεί που δεν είναι εκλεγμένοι να τοποθετείται άλλος. Αυτά μόνο στο μυαλό κάποιων μπορεί να συμβαίνουν. Για να μην πάω στα παράπονα που ο καθένας θα τα αναφέρει, αλλά ενδεικτικά θα σας πω, μου ήρθε ο... Πάρα πολύ, τι να συζητήσω, για περιπτώσεις σε κάθε χωριό ξεχωριστές. Για περιπτώσεις που παρακαλάνε για το νερό, για τις λάμπες, για τα φώτα. Και δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Δεν μπορεί να χωρίζει τα χωριά. Εγώ εδώ είναι ο Πέτρος Στακινός, πρόεδρος που εκλέχθηκε με το συνδυασμό μας, στο σκοπό. Εάν είχαμε κερδίσει εμείς το Δήμο, δηλαδή θα βάζαμε το σκοπό στην ίδια μοίρα με τη Μελίτη, δεν μπορεί να γίνει. Επειδή η Μελίτη δεν εκλέχθηκε ο πρόεδρος μαζί μας. Και αλλάζει λάμπες και έπεφτε προχθές. Με ποιο σκεπτικό, ας μου πει κάποιος. Ίδιες είναι οι ιδιαιτερότητες, οι απαιτήσεις της κάθε κοινωνίας. Και αυτές οι ιδιαιτερότητες, οι απαιτήσεις, αυτά που χρειάζονται να γίνουν, έχουν να κάνουν με το ποιος πρόεδρος εκλέχτηκε. Όχι με τους κατοίκους, όχι με τους πολίτες. Έλεος πια. Διάλογος. Άγνωστη λέξη. Άγνωστη λέξη. Προχθές, ενώ είχε πει στους μαγαζάτορες ο κύριος Δήμαρχος ότι θα το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η απόφαση που πάρθηκε, και θα πω ευθέως, ευθαρσώς εγώ την άποψή μου, και ας στεναχωρήσω κάποιους συμπολίτες μας, αφού συζήτησε το πρώτο θέμα που δικαιώθηκε με την απόφαση του ΣΤΕ, σηκώθηκε και έφυγε. Και σε αυτό πάνω να πω και κάτι που μου διέφυγε προηγουμένως. Ποιος δήμαρχος δεύτερη χρονιά δεν είναι στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ας μου πείτε άλλον ένα δήμαρχο. Δεύτερη χρονιά ήταν απόν στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει πιο κορυφαία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αλλά ο κύριος Βοσκόπουλος απουσίαζε και πέρσι και φέτος. Η απάντηση είναι γνωστή. Δεν έχει υποχρέωση, αν θέλει έρχεται. Το ξέρω. Και σε εμάς είναι γνωστή όμως. Δείχνει το πώς σκέφτεσαι για όλη τη λειτουργία του Δήμου. Τίποτα παραπάνω. Για να πάμε για αυτόν τον διάλογο, το συγκεκριμένο με τα μαγαζιά. Όπως τα καλά καθόμενα, εμείς... Τα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος, ναι. Καλά κάνεις και με διορθώσεις, γιατί έχοντας το μυαλό μου δεν το ανέφερα. Μειώσαμε κατά μία ώρα τη λειτουργία τους. Επειδή πάνε πολύ καλά, πρέπει να τους στριμώξουμε. Επειδή όλα τα μαγαζιά θησαυρίζουν και κάνουν εκατομμύρια άνθρωποι, πρέπει να τους στριμώξουμε. Βεβαίως ενοχλούν. Και βεβαίως κάποιοι συμπολίτες μας μάζαν υπογραφές. Αλλά υπάρχει νομοθεσία που τον παραβάτει, τον τιμωρεί. Δεν μπορεί να πληρώνουν όλοι γιατί κάποιοι παραβαίνουν τον νόμο. Υπάρχει νομοθεσία, πρέπει να τηρείται
υπευθύνη της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, των υπηρεσιών του Δήμου. Τιμωρητικά ερχόμαστε και τους κόβουμε μια ώρα και από τη λειτουργία, γιατί και είμαστε ο μόνος Δήμος Πέριξ στη Δυτική Μακεδονία που το κάνει αυτό. Πιστεύω και σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν το έχω ψάξει. Πάνω στο διάλογο θα σας πω και κάτι άλλο. Τα μέλη της δημοτικής μας κοινότητας κατέθεσαν 2, 3, 5, 10 προτάσεις. Η μία ήρθε για ψήφιση, γιατί ήταν και... Πώς να το πω... Δεδομένο ότι έπρεπε να προχωρήσει. Ήρθε και ψηφίστηκε ομόφωνα. Για τις εθελοντικές ομάδες. Άλλες όμως ούτε συζητιώνται. Τέτοιο διάλογο θέλουν. Έτσι εννοούν αυτοί το διάλογο. Να συζητάμε αυτά που τους βολεύουν, αλλά ή αυτά που θέλουν αυτοί να συζητήσουν και να μην συζητάνε τα άλλα. Πάω στο 11ο. Δασικές συστάδες. Πολλοί μου λένε, ο φίλος μου Γιώργος μου λέει, μόνο με τις συστάδες. Δεν είναι έτσι. Δείχνει τον τρόπο συμπεριφοράς. Βέβαια, οι συστάδες δεν αφορούν τον πολύ κόσμο. Αφορούν συγκεκριμένους επαγγελματίες και ανθρώπους που μετέχουν στους δασικούς συνεταιρισμούς. Αλλά έχουν να κάνουν με τη ζωή τους. Αφού δόθηκαν 25 περίπου συστάδες από τον Δήμο Φλόρινας με ανάθεση, με 7 ευρώ το κυβικό, όταν έγινε πρώη ημερησία συζήτηση κατόπιν αιτήσεως του συναδέλφου του κυρίου Τορλαχίδη, το είχα θέσει το θέμα και εγώ για τις συστάδες των αλώνων, όπου δεν δίνονται γιατί εκεί δεν έχουμε δικό μας συνεταιρισμό να το δώσουμε, ενώ οι αιτήσεις είναι από τον Μάιο, και δεν ενδιαφέρεται για τα λεφτά, ο κύριος Δήμαρχος για τα λεφτά που χάνει ο Δήμος, τι μας είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Ότι δεν μπορεί να κάνει δώρο ο Δήμος στους ιδιώτες και να τα δίνει με 7 ευρώ το κυβικό, αφού έχει δώσει 25 συστάδες με 7 ευρώ το κυβικό. Άλλοι Δήμοι δίνουν 17. Το θυμήθηκε για τις δύο συστάδες των αλώνων. Εάν αυτό εσάς δεν σας προξενεί, όχι εντύπωση, όχι με κάκιστη εντύπωση, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, εμένα μου φαίνεται αδιανόητο και απαράδεκτο. Αδιανόητο και απαράδεκτο. Και βέβαια, πάνω σε αυτό είναι και η προσφυγή που έκαναν οι δασικοί συνεταιρισμοί του Πολυποτάμου, οι οποίοι δικαιώθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 152, ότι κακώς δόθηκε η συστάδα σε συγκεκριμένο δασικό συνεταιρισμό, διορθώσαμε τους τύπους, εάν υπήρχε ανάγκη να δοθεί η συστάδα ή όχι, αλλά εκεί υπήρχε ανάγκη να δοθεί η συστάδα, γιατί δόθηκε στον ίδιο από τον οποίο την πήραμε. Εκεί υπήρχε ανάγκη να δοθεί η συστάδα. Αλλά τον αλώνο δεν υπήρχε ανάγκη. Πώς θα τη δίνουμε φθηνά? Αυτά δεν ξέρω. Σε ποιες χώρες μπορεί να συμβαίνουν. Και στο μυαλό του κυρίου Βοσκόπουλου. Και πάω σε άλλο ένα τρελό που άκουσα τις τελευταίες συνεδριάσεις σχετικά με την παρέτηση του κυρίου Βοσκόπουλου από την Προεδρία της ΔΕΙΑΦ. Ο οποίος έμεινε πρόεδρος την πρώτη χρονιά για να φέρει σε πέρα στη τηλεθέρμανση, γι' αυτό ζεσθενόμαστε. Και φέτος παραιτήθηκε για να κάνει πρόεδρο τον αντιπρόεδρο και να μείνει ο ίδιος μέλος. Μπορεί να φαίνεται ότι έχω προσωπικά με κάποιους, δεν κανένα προσωπικό. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι ο Δήμαρχος ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΦ δεν πληρώνεται. Δεν δικαιούται να πληρώσει. Ενώ ο αντιπρόεδρος παίρνει το 50% ή ένα ποσοστό του μισθού του τον αντιδημάρχου. Του Δημάρχου, το Δημάρχου. Και βέβαια όταν το θέσαμε αυτό στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Δήμαρχος τι μας είπε, αγαπητοί συμπολίτες μας? Ότι λεφτά υπάρχουν
Τώρα που μπήκαν τα χωριά, λεφτά υπάρχουν. Αν κάποιοι κακοπληρωτές δεν πληρώνουν και υπάρχει πρόβλημα στην ΤΕΙΑ, και μην τολμήσει να το αρνηθεί, υπάρχει καταγεγραμμένο. Και το έχουμε πάρει. Οι κακοπληρωτές που δεν πληρώνουν φταίνε. Το ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε ένα μισθό παραπάνω. Κρίση δικιά σας. Δέκατο τρίτο και θα κλείσω με αυτό. Είναι ένα ερώτημα που πλανάτε στη σκέψη και πολλών ανθρώπων και στη δικιά μου. Όλα αυτά τα μηνύματα, θα βάλω και 14, μην ανησυχείς. Όλα αυτά τα μηνύματα που στάθηκαν από πλευράς του Δημάρχου για την εκλογή του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και σας το λέω πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πού χρεώθηκαν. Γιατί κάτω είχαν υπογραφεί ο Δήμαρχος Φλόρινας. Οι προσκλήσεις, τα τραπέζια. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κανένας το Δήμο προς ίδιον όφελος, προς ανάληξη και ανέδειξη του εαυτού του, γιατί έτσι νομίζει ότι κάτι κάνει. Κανένα. Καθένας μας από εμάς που ανήκουμε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας είχε δικαίωμα να επιλέξει αυτόν που θέλει και να προσπαθήσει να τον βοηθήσει με όποιον τρόπο θέλει. Αλλά με τέτοια μέσα, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται. Προσωπικές διαδρομές, τις οποίες πληρώνει ο Δήμος, δεν μπορεί να κάνει κανένας. Μέσα και ακόψουμε εδώ κύριε Κωνσταντινίδη, γιατί αυτό θα, το πρόβλημα. Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε μετά. Πέρσι μας τι σημαίνει, τι έγινε. Δεν γνωρίζω, ρωτά. Δήμο για να δουλέψει ρωτώ. Για Νέα Δημοκρατία. Ρωτώ, δεν γνωρίζω, ρωτώ, αυτό είναι ερώτηση. Ποιος θα το ελέγξει. Εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Κανονικά πιστεύω ότι πρέπει ο κύριος Δήμαρχος να μας πει ότι αυτά τα μηνύματα τα πλήρωσα εγώ από την τσέπη μου, να το τιμολόγιο, να η απόδειξη πληρωμής, όπως έχω εγώ σε αυτόν που πληρώνω για τα μηνύματα που στέλνω εγώ, σαν Κωνσταντινίδης. Έτσι που το λέτε, πλήρωνα εγώ. Δεν ξέρω, είπα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ μπορώ να φέρω όμως τα μηνύματα που στέλνω σαν Κωνσταντινίδης ότι τα πληρώνω, την καταβολή που κάνω στην τράπεζα. Αυτό λέω. Δεν έστειλα κανένα και κανέναν. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν... Πολλοί μπορεί να ξέραν τι υποστήριζα, αλλά δημόσια θέση δεν πήρα ούτε την προηγούμενη φορά ούτε τώρα. Θα κλείσω για να πούμε και το 14, να μην μείνουμε στο 13. Να μην ξεχάσετε τώρα που δεν υπάρχει τηλεθέρμανση, να ανάψετε τα ηλεκτρικά καλωριφέρ μόλις πάτε σπίτι, γιατί το ρεύμα είναι δωρεάν. Μην το λέτε αυτό, γιατί την άλλη φορά πήγαινε ο κόσμος στο σπίτι να ψάχνει τηλεθέρμανση με αυτά που είπε. Τώρα μπορεί να πάει να ψάξει το δωρεάν ρεύμα. Θα σας πω και δύο-τρεις σκέψεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης μας. Ερωτήσεις περισσότερο. Πέστε μου, σε αυτό το δικό δίκτυο της Φλόρινας δεν κυκλοφορείτε εσείς. Δεν κυκλοφορούν οι συμπολίτες μας. Πρέπει να υποθεί για να διαμαρτυρηθούν κάποιοι. Αυτό το περιβόητο ποτάμι που έχουμε περάσει 10 φορές παρατάσεις και το παίρνουμε και παραλαμβάνουμε και ξανά παραλαμβάνουμε και τέτοιο, θα τελειώσει ποτέ. Οι σύλλογοι, μια από τις πρώτες διαμάχες με τον κύριο Βοσκόπουλο, όταν είπα ότι δεν μπορεί να δίνει τα λεφτά έτσι, γνωρίζετε ότι μας φέραν τις επιστροφές χωρίς να μας πούνε από ποιο σύλλογο ήταν οι επιστροφές, αλλά βλέποντας εμείς τα ποσά, υπολογίζουμε ότι εκείνα τα περιβόητα 6.000 ευρώ προς την ΕΕ Λέσχη, που εγώ επειδή δεν θέλω τους πόντους δεν τα ψήφισα, αλλά τους αγαπάει ο κύριος Βοσκόπουλος, γι' αυτό τα ψήφισε. Επιστράφηκαν πίσω, γιατί είδα επιστροφή ως αχρεωστήτος καταβληθέντα σε συλλόγους
ψηφίσαμε την επιστροφή να επιστραφούν στο Ταμείο του Δήμου. Γιατί δεν έγιναν εκδηλώσεις. Χωρίς να μας πούν όμως ποιος είναι ο λόγος. Και έχω πει 200 φορές. Θέλετε να κάνετε δουλειά. Θέλετε να είμαστε έντιμοι απέναντι στους συμπολίτες μας, στους συλλόγους. Βεβαίως θα επιδοτήσω με τους συλλόγους που έχουν πανελλήνια, να μην πω και έξω από την Ελλάδα δράση. Δεν μπορεί όμως να τα κριτήριά μας να είναι μόνο ποιος είναι φίλος μας, ποιος μας στήριξε και ποιον αποβλέπουμε να μας στηρίξει. Δεν μπορεί να τα δίνουμε έτσι για να επιστρέφουν πίσω όταν θα υπάρξουν άλλοι σύλλογοι οι οποίοι δεν θα πάρουν γιατί δεν θα υπάρχουν στο ταμείο. Εάν αυτά όλα δεν πειράζουν κάποιους, να ξέρετε ότι την πλειοψηφία του κόσμου την πειράζει. Την πλειοψηφία των πολιτών τους πειράζει. Ξέρετε ότι είμαστε ο τελευταίος δήμος που έδωσε τα προνοιακά επιδόματα. Τι να πω. Και βέβαια όλα αυτά δεν λύνονται με ευχές σαν την επίσκεψη του κυρίου Δημάρχου στα μπλόκα των αγροτών. Με δουλειά γίνεται. Με παραμύθια και με εύκολες λύσεις και ευχολόγια κανένας δεν γέμισε ούτε την τσέπη του ούτε την κοιλιά του. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάποια βέβαια ανέφερε και ο κύριος Κωνσταντινίδης, εγώ θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή, διακρίναμε το εξής. Εκ του νόμου πρέπει να κάνουν τους τρίμηνους απολογισμούς. Είναι πρόχειροι, χωρίς ουσία και απλά έρχονται για επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, τι διακρίνουμε σε όλες τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάθεση, 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 ορισμός δικηγόρου. Δικηγόρων μάλλον. Όπου εκεί μας βρίσκει εντελώς αντίθετος ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων. Άλλωστε πήραμε και την πρωτοβουλία, επισκεφτήκαμε τον Δικηγορικό Σύλλογο Φλόρινας, εκφράσαμε τον προβληματισμό μας και δεν είναι μόνο το ότι πάμε σε ορισμό δικηγόρων, πάμε και σε ορισμούς δικηγόρων εκτός Φλόρινας. Διότι έτσι μας αρέσει ή είναι φίλοι μας, γνωστοί μας, δεν ξέρω. Το κριτήριο επιλογής ανήκει στην ομάδα του κυρίου Δημάρχου και μάλιστα πληρώνουμε και επιπλέον δαπάνες για εκτός έδρας, διαμονή και ό,τι συνεπάγεται. Ζητήσαμε από την κυρία Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου είναι υποχρεωμένη με βάση το Καλλικράτη, να επικυρώνονται τα πρακτικά. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό πέραν των πρώτων συνεδριάσεων. Εάν δείτε σε άλλους δήμους, και αναφέρω χαρακτηριστικά το Δήμο Αμιντέου, η επικύρωση των πρακτικών γίνεται την επόμενη συνεδρίαση. Το θέσαμε επανειλημμένα. Το θέσαμε και πριν από δύο συνεδριάσεις. Απάντηση δεν πήραμε. Θα τα φέρουμε, ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και ξέρετε, δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να θυμάται το τι είπε πριν από 6 μήνες. Η απομαγνητοφώνηση πόσο δύσκολη είναι να γίνει, να έρθει, να τη διαβάσει κάποιος άνθρωπος, να υπογράψει και να πει ναι, συμφωνώ σε όλα αυτά που είπα. Και το αποκορύφωμα όλων αυτών της δημοκρατίας σε εισαγωγικά της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι και υπεύθυνη, είναι η εξής. Με βάση τον νόμο πάλι του Καλλικράτη, όπως προανέφερε ο κύριος Κωνσταντινίδης, θα έπρεπε ήδη να είχαν σταλθεί οι προσκλήσεις και μάλιστα λέει το εξής χαρακτηριστικό. 15 μέρες πριν. 15 μέρες πριν έπρεπε να είχε γίνει μέχρι τις 31 πρώτου του 2016 και λέει σε Δήμους Πρωτευουσών Νομών η ειδική δημόσια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους που και καλούνται μόνον οι θεσμοθετημένοι σύλλογοι φορείς της πόλεως, όπως επιστημονική, εμπορική, συνδικαλιστική και κοινωνική, για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων. Το είδατε αυτό πουθενά? Δεν νομίζω. Άρα τι, καταστρατηγούμε την ενημέρωση. Και εδώ επίσης θα ήθελα να αναφέρω. Επανειλημμένα, σύσσωμη αντιπολίτευση, ζήτησε οι συνεδριάσεις να γίνονται ώρες τέτοιες, ώστε να μπορεί ο κόσμος της Φλόρινας, οι δημότες της Φλόρινας να έρθουν να ενημερωθούν.
3 ώρα το μεσημέρι, εσκεμμένα, με συνοπτικές διαδικασίες και τίποτα παραπάνω. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Τηλεθέρμανση, που μας καίει όλους. Μην κοιτάμε ότι ο καιρός πηγαίνει καλά για φέτος. Ζητήσαμε και έγινε ειδική συνεδρίαση με πρωτοβουλία δική μας και ενός μέρου της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Η αντιμετώπιση από τον κύριο Βοσκόπουλο, καθότι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΦ, ήταν στο να μας στείλει υπηρεσιακούς παράγοντες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνανε την ενημέρωση και μέχρι εκεί. Όσον αφορά την πρωτοβουλία και το πώς θα εξελιχθεί το έργο, κρυφτήκαμε πίσω από τα capital controls γιατί έτσι μας βολεύει και οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω και για το νομικό πρόσωπο, στο οποίο συμμετέχω και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μειοψηφίας, μαζί με την κυρία Φιλιππίδου, η ίδια συμπεριφορά, χωρίς ουσία, ασχολούμαστε όλο το διάστημα με τα ΓΔΑ, τα οποία, όπως και προανέφερε ο κύριος Κωνσταντινίδης, προχωρήσαμε μόνο στο να πάρουμε συμβασιούχους με κριτήρια δικά τους και είναι γνωστά αυτά στους δημότες της Φλόρινας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αντιμετωπίζουμε μία δημοτική αρχή η οποία είναι της λογικής ότι έτσι μας αρέσει, έτσι κάνουμε. Γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, να ενημερωθεί ο κόσμος της Φλόρινας και κοντός ψαλμός αλληλούια. Ήδη πέρασε 1,5 χρόνος. Την επόμενη χρονιά θα αρχίσουμε να μιλάμε για την νέα τάξη πραγμάτων στο Δήμο και εδώ είμαστε. Εμάς, από τη στιγμή που ο κόσμος μας ενέταξε στην αντιπολίτευση, θα αναδεικνύουμε τέτοιες συμπεριφορές, κακές κατ' εμέ, και βέβαια αυτό που λείπει σίγουρα στο Δήμο μας είναι η ανάπτυξη και η προοπτική, γιατί είμαστε ένας Δήμος ακριτικός, με πολλά προβλήματα, όπου πλήττεται από την ανεργία και πάνω σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε δει απολύτως τίποτα. Δεν έχουμε ούτε την πρωτοβουλία να διεκδικήσουμε τα δίμηνα, έστω αυτά τα δίμηνα, ή να κάνουμε μία επίσκεψη, διότι όπως ξέρετε εργάζομαι και στον ΟΑΕΔ, στη διοίκηση του ΟΑΕΔ, σε επίπεδο Αθήνας, τρέχουν τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, είτε εργατικό κέντρο λέγεται αυτό, είτε επιστημονική φορείς, να τρέξει ειδικό πρόγραμμα για την Φλόρινα, έτσι ώστε να ανοίξουν και νέες επιχειρήσεις, αλλά και να απασχοληθεί κόσμος με επιδοτήσεις, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας να βρουν δουλειά. Χωρίς ίχνος διάθεσης, αντιπαράθεσης, και αυτά που θα πω, κύριε Δημοσιογράφη, είναι τεκμηριωμένα να κράτουν στοιχεία και τεκμήρια. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος εμάς μας διαγνώρισε. Δεν ξέρω, το ένα παιδί καλό και το άλλο δεν ξέρω τι. Όσον αφορά αν και προέρχομαι από μια ενεργειακή κοινότητα, λακωνικά θα τα πω, ένα κιλό λουκάνικα δεν μας έδωσε τα κάλαντα. Για τα κάλαντα δεν μας έδωσε, ένα κιλό λουκάνικα. Παρακαλώ. Ορισμό δικηγόρου, ο κύριος που είπε ο κύριος Πιστερίου, εδώ είναι, βγάλτε την τυπία, τι μου απαντάει ο ορισμό δικηγόρου για θέματα δημόσιας περιουσίας και δημόσιας υγείας. Ορίστε, κύριο Καραγιοζίδη. Και από την κυρία Πανισιώτη, από την περιφέρεια που προσθέτει στην περιφέρεια. Πάρτε για μοιράστε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τηλεθέρμανση. Το γνωρίζετε όλοι σας, πιστεύω, και ο κύριος Καρπούπας έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην τηλεθέρμανση μας, σαν σύλλογος, και την πατρότητα την διεκδικώ. Δεν είπα τόσο ειλικρινά. Αλλά στο σύλλογο είναι ενεργοί πολίτες. Λοιπόν, αλλά επειδή μας καίει η τηλεθέρμανση, διαμαρτύρω και πολλές κυρίες και εύλογα. Λέει απλό με τα ρούχα, μας έχει πάει εθελομίχλη, μας έχει πάει το κρύο. Εγώ περπατάω, μου αρέσει είμαι και περπατήσει. Λοιπόν, μας έχει πάει εθελομίχλη, μας έχει πάει το κρύο, η τσέπη μας, η εθνική οικονομία που εισάγουμε. 12 του μηνός, που βγήκε περίοδο, έκανα ένα email στον κύριο Παπαδάκη για τη τηλεθέρμανση Φλόρινα. Γιατί είναι παντού ο κύριο Κουρέτη, έτσι λέει, επιστολή δεν μου απάντησε. Τα κανάλια διοικούν την Ελλάδα, εσείς τη δημοσιότητα. Στη διάθεσή σας, το γραφείο του κυρίου μου απάντησε, επειδή του πήρε ο Παπαδάκης, το γραφείο του κυρίου Σκουρλέτη, Μιχαλόπουλος, το τηλέφωνο του εδώ είναι, θέλετε. Λοιπόν, και μου λέει, από το 2014 έπρεπε να καίει τηλεθέρμανση Φλόρινας.
Και καλά που μας πήρατε, λέει, τώρα γιατί θα κάνετε το 15 το ΕΣΠΑ έλειψε για να πούμε στο καινούριο πρόγραμμα. Θα σας το δώσουμε κιόλας, αυτό που είπε ο Πέτρος, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Η απάντηση που δίνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Καραγιαζίδης. Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σας γνωρίζουμε ότι ορισμός δικηγόρου μάρτυρα σε ποινική δίκη. Με την αριθμό πρωτοκόλλου 24/10/14 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβάσατε και την 821/14 κλήση μάρτυρος, προκύπτει ότι είστε μάρτυρα σε ποινική δίκη και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 209, δεν προβλέπεται ορισμός δικηγόρου για μάρτυρα σε ποινική δίκη, ούτε η παράσταση του μάρτυρα με δικηγόρου, δοθέντως ότι ο μάρτυρας δεν είναι κατηγορούμενος, ώστε να δικαιούται να παρίσταται στο δικαστήριο με δικηγόρο. Ο μάρτυρας που κλητεύεται σε μια ποινική δίκη οφείλει να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει όσα πραγματικά περιστατικά γνωρίζει ο ίδιος, χωρίς τη σύμπραξη δικηγόρου. Από το έγγραφό σας επίσης δεν προκύπτει το αντικείμενο της δίκης και το κατηγορητήριο, με συνέπεια να αδυνατούμε να εξάγουμε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα ως προς το αν συντρέχει λόγος παράσταση του Δήμου στη συγκεκριμένη δίκη. Εάν τώρα τα ζώα είναι άρρωστα από φυματίωση, αρμόδια είναι τα κτηνιατρία Φλόρινας και Πέλλας. Κατόπιν των ανωτέρων εκτεθέντων, δεν προβαίνουμε σε ενέργειες ορισμού δικηγόρου, διότι δεν προβλέπεται και επιμένως δεν δικαιούστε. Και αυτή είναι από την αποκεντρωμένη 15/12/15, αυτή είναι 18 Δεκεμβρίου του 2014. Έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, καθώς και την υπαρήθμη 63 του 15 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλόρινας, παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε να εκδοθεί σχετική οριστική δικαστική απόφαση επί του θέματος προς τον Δήμο Φλόρινας και κοινοποίηση στον κύριο Στάκημο Πέτρο. Βέβαια αυτό, επειδή έτσι μπορεί να μην καταλάβουν οι συμπολίτες μας, αγαπητέ Μάμπη, αφορά μια περίπτωση την οποία και ήταν από τους λόγους που είχαμε αποχωρήσει την πρώτη φορά που αποχωρήσαμε για τη συμπεριφορά στους δημάρχους, όπου στους προέδρους από την πλευρά του κυρίου δημάρχου, όπου σε επανειλημμένες οχλήσεις του Πέτρου δεν έπαιρνε απάντηση και αφορά μια περίπτωση όπου υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων εξαιτίας από φυματικές αγελάδες. Και μόλις ήρθε η εισαγγελική εντολή, ήρθε και η απάντηση. Αν επιτρέπετε να διακόψω λίγο. Αυτά τι σημαντικές αγελάδες, τα λέει το κτηνιατρίο Έδεσα και το κτηνιατρίο Βόρειο του κ. Σαλτίνης. Τα έχω καρδιά, το φέρω. Με στοιχεία. Δεν πάω έτσι που το λέω. Σάκιο σαν ίδιο. Σας λέω, το απλό είναι αυτό ότι όταν ενώ είχε οχλήσεις πάρα πολλές ο δήμαρχος από τον κύριο Στάκινο, δεν απαντούσε. Μόλις ήρθε χαρτί από την εισαγγελία ότι πρέπει να δείτε τι γίνεται με αυτό το θέμα, ήρθε και η απάντηση του Δήμου. Μη εισαγγελία μόνο. Δηλαδή δεν είναι. Αυτά είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Βέβαια θα μπορούσα και δεν ξέρω τι θα θέλω να ρωτήσετε, αλλά κάποια πράγματα που δεν είπα. Επειδή κατηγορηθήκαμε, γι' αυτό και επανέρχομαι, ας πούμε ότι δεν θέλαμε τις εκδηλώσεις των φωτιών, γιατί τις καταψηφίσαμε. Το ακούσαμε και αυτό, ότι εμείς δεν θέλαμε να γίνουν φωτιές. Και μόνο χάρη στην καλή προαίρεση του Δημάρχου γίνονται οι φωτιές, αλλιώς δεν θα γινόντουσαν. Βλέπετε, το τελευταίο 10 ετών η διαδικασία, των τελευταίων 5 ετών η διαδικασία των φωτιών. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα που το ανέφερα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάνει ένα λεκτικό παιχνίδι ο κύριος Δήμαρχος σχετικά με το τρενάκι και λέει, με ρωτήσαν τα παιδιά αν θα έχουμε τρενάκι, που τους άρεσε πάρα πολύ, αν θα έχουμε τρενάκι φέτος να το φέρουμε. Και τους είπα, δεν ξέρω γιατί η αντιπολίτευση ψηφίζει όχι. Την ίδια μέρα, αυτό έγινε το απόγευμα της Τρίτης, νομίζω θα μου δέχεται. Την ίδια μέρα το πρωί είχε έρθει με υπογραμμένα τα χαρτιά, ενώ το θέμα συζητιόταν το απόγευμα. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήρθε και άφησε το τρενάκι απέναντι από τη δουλειά μου, από το Τελωνείο Φλόρινας, είχε υπογεγραμμένα τα χαρτιά για τη συμφωνία που είχε κάνει. Με τέτοιου είδους. Πώς θα συμβαίνει η φωνή, σε συγγνώμη.
ψεύτικα. Εκείνο είναι μια άλλη υπόθεση. Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε. Γιατί θεωρούμε ότι ενδεικτικά σε κάποια πράγματα και όχι σε αυτά που θεωρούμε απαραίτητα να γίνουν, έπρεπε να προσπαθήσει ο Δήμος έστω για το Θεαθήνα να περικόψει τα έξοδα. Δεν μπορεί να τα αυξάνει σε μια περίοδο που ο κόσμος πεινάει. Και δεν το λέω, δεν το χρησιμοποιώ, γιατί δεν θέλω να μου πούνε ότι λαϊκίζω. Ποτέ στη ζωή μου, εσείς με ξέρετε πολύ καλά, δεν λαϊκίζω. Και έχω μάθει τα δύσκολα να τα λέω ότι είναι δύσκολο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δείξουμε κι εμείς τι γίνεται. Δεν μπορεί κατά το δοκούν εκεί που μας βολεύει να κάνουμε αυτά που θέλουμε και εκεί που δεν μας βολεύει να επικαλούμαστε ότι υπάρχει, περνάει δύσκολα ο κόσμος. Τι να σας πω, βγήκε ο κύριος Δήμαρχος και είπε γιατί θέλουμε στο σχολείο. Θα τα κλείσω τα σχολεία γιατί δεν έχω λεφτά. Θα δώσω μια συνέντευξη ως πρώην βουλευτής για την κατάσταση τη σημερινή και τη κεντρικής πολιτικής σκηνή και θα πω. Αλλά θα μου επιτρέψετε πάνω σε αυτό να πω ότι τουλάχιστον 4 φορές εγώ είχα βγάλει λεφτά. Έξτρα επιδότηση των σχολείων των μειονεκτικών και των ορεινών περιοχών για να τα απεξέλθουν στις περιπτώσεις της θέρμανσης των σχολείων. Αντί να τρέξει ο Δήμαρχος, θα απειλεί από τηλεοράσεως ότι θα κλείσω τα σχολεία. Εντάξει, είναι καλό παράδειγμα αυτό. Για να κλείσω και με το θέμα που καίει πάρα πολλούς συμπολίτες μας, το θέμα των ορυχείων, οι οποίοι μετά από πάρα πολλές υποσχέσεις, ωραία λόγια και δικά μας σχέδια, που βέβαια δεν μπορούν να γίνουν, τώρα που υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, τώρα που πληρώνει η Φλόρινα τις παλινοδίες με το ορυχείο της Βέφης και δεν δουλεύει το ορυχείο της Αχλάδας, εμείς κοιτάμε τα αστέρια να δούμε αν φωτίζουν. Και πόσο μας ενδιαφέρει τι κάνουν αυτές οι οικογένειες που δεν δουλεύουν. Ή ποια είναι τα προβλήματα και γιατί δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα δώσει δουλειά στους ανθρώπους. Αλλά μπορούσαμε να λέγαμε προεκλογικά ιστορίες που δεν τις πίστευε ούτε ένα μικρό παιδί για δημοτικά ορυχεία. Όσον αφορά την ενημέρωση, είπα ότι ήταν και δικό μας έλλειμμα τουλάχιστον η μη έκδοση τακτικών δελτίων τύπου για κάθε συνεδρίαση, το οποίο από εδώ και πέρα θα γίνεται. Όπου θα αναφέρονται τα θέματα που διαφωνούμε και γιατί διαφωνούμε. Για να ξέρει ο κόσμος και να ξέρουν οι συμπολίτες μας, να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η διαφωνία μας σε κάποιο θέμα που μειοψηφίσαμε. Όσον αφορά τις αναθέσεις, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο δώρο. Εγώ δεν μπορώ ούτε κριτής του συστήματος ελέγχου να γίνω, ούτε θέλω. Έχει γίνει μια μεγάλη έρευνα. Νομίζω ότι δεν έχει κλείσει το θέμα. Η πληροφόρησή μου είναι ότι δεν έχει κλείσει το θέμα. Από εκεί και έπειτα τους ρυθμούς λειτουργίας της δικαιοσύνης δεν θα τους κρίνω εγώ. Η ουσία είναι ότι, και το άσχημο για μένα, είναι ότι συνεχίζουν την ίδια τακτική. Ο γέγονε γέγονε, ας το κρίνουν άλλοι είναι οι αρμόδιοι που θα το κρίνουν αυτό. Δεν είμαι εγώ. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι συνεχίζομαι να αποκλείομαι ανθρώπους, συνεχίζομαι να ευνοούμε υπέρ των δέων άλλους, συνεχίζομαι να δημιουργούμε αντιπαλότητες και άδικη μεταχείριση μέσα στους Φλωρινιώτες και στους επιχειρηματίες και δεν υδρώνει το αυτί μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σας είπα, μέχρι που πήγαμε εμείς, κάναμε την παράσταση στο Δικηγορικό Σύλλογο, οι δικηγόροι που παίρναν υποθέσεις ήταν 5. Μετά πήραν κάποια εκπομεία για να μην φωνάζουμε. Οι εργολήπτες που παίρνουν τα έργα είναι οι ίδιοι, είναι γνωστοί. Και σας είπα και πριν και το λέω, έχω βαρεθεί να το λέω και να το φωνάζω. Η απευθείας ανάθεση είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο. Για χρήση, όχι για κατάχρηση.
Είναι εργαλείο για να κάνει ο Δήμος και ο κάθε φορέας, δημόσιος φορέας, τη δουλειά του. Εκεί που είναι πραγματική ανάγκη, που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όχι να το κάνεις κανόνα για να μπορεί να βολεύεις τους δικούς ανθρώπους. Συγγενείς και συζύγους και παιδιά δημοτικών συμβούλων. Έλεος πια. Έχουμε ζητήσει και για τους δρόμους, έχουμε αναφερθεί τουλάχιστον 5 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα για το θέμα των μηνυμάτων, πρέπει να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Θα ζητήσουμε υπεύθυνη απάντηση. Θα το κάνουμε. Το θέμα του ποταμιού το έχουμε πει σε κάθε φορά που έρχεται... Σαν θέμα. Παράταση και τέτοιο, κάθε φορά το θέτουμε στα ερωτήματά μας. Το ότι ψηφίζομαι είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Κάποια θέματα που κάποτε πρέπει να τελειώσει η ιστορία αυτή, τα ψηφίζουμε κι εμείς. Αλλά αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ερωτήματα. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Πότε θα το φτάσουμε? Απάντηση ποια είναι? Ακριβώς ίδια με αυτή που πήραμε για τους δρόμους. Και θέμα και στην δημοτική κοινότητα έχει γίνει η κίνηση από τη... Σας λέω, έχουμε ζητήσει. Έβγαλε το μέλος της δημοτικής κοινότητας ο κύριος Χάτζης, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι. Έβγαλε ένα δημοσίευμα με τις φωτογραφίες. Δηλαδή, προσπαθούμε. Αυτό δεν σημαίνει το ότι δεν μας απαντάνε. Δεν μπορεί να ρίχτε το βάρος σε εμάς. Μην να ρίξετε, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν μπορεί να ρίχνει το. Είπαμε στους ραδιοφωνικά για το θέμα των δρόμων ότι δεν τους φτιάχνει τώρα γιατί περιμένει. Γιατί θα γίνουν με την τηλεθέρμανση. Για να γίνει το έργο όλο στο τέλος. Γι' αυτό απάντησα έτσι στον κύριο Τριανταφυλλίδη, ότι η απάντηση είναι η ίδια με τους δρόμους. Γι' αυτό απάντησα.